Να γνωρίσουμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Μιχάλη Φανουράκη και θέλω να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Φανουράκη. Καλησπέρα κύριε Φανουράκη, αιώνιος έφηβος, 93 ετών, υγεία να έχετε και χρόνια. Θέλω να σας σφίξω το χέρι, αλλά δεν μπορώ να σας χαιρετήσω έτσι. Όχι, τελείωσα παράδεκτο κύριε Λευτέρη από το πράγμα. Τελείωσα παράδεκτο. Γιατί κύριε Μιχάλη μου. Ναι, βεβαίως. Τι θα πει αυτό το πράγμα, ότι δεν φύγε, δεν μου αρέσει, πήγαινε στη δουλειά σου. Η απομόνωση, η μελλοντική απομόνωση. Α, σημαίνει απομόνωση αυτή ναι, η χειρονομία που κάνουμε. Βεβαίως απομόνωση αυτό. Δεν σε θέλω. Πάω να το κάνω, δεν σου πει πίσω, πήγαινε στη δουλειά σου. Δεν σε θέλω. Καταλάβετε, λάθος αυτό το πράγμα εισαγόμενο. Και τι άλλο βγάλανε τώρα, κύριε Λευτέρη, τώρα το άλλο. Λοιπόν, τι είναι μόνο αυτό. Την πουνιά με ναι, το χέρι. Την πουνιά. Τι είναι μόνο αυτό. Εμείς είμαστε Έλληνες βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι και λεπτέ παιδί μου λοιπόν, και φίλοι μου που μας ακούτε. Λοιπόν και έχουμε πολλά πράγματα για να δώσουμε δασκάλοι της ανθρωπότητας είμαστε. Να μωρέ, να. Καθίστε. Να. Έτσι χαιρετάτε εσείς. Γεια σου κύριε Λευτέρη. Καλώς ήρθατε. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό να μήνα. Καλά. Καλό ξεμπερδέματα να έχουμε το διάβολο ο οποίος ήθελε να πει την ανθρωπότητα. Να το, ο Σταυρός. Μην ξεχνάμε που λέτε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν πρέπει ποτέ αυτά τα πράγματα να τα ξεχνούμε. Ποιο μπορεί να μας πειράξει όταν κάνουμε το Σταυρό μας, βάλουμε Σταυρό στα χέρια σε αυτού του ανθρώπου μας. Γεια σας, γεια κύριε Πτέρε. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πιστεύετε, καλά είστε. Πιστεύετε στο Θεό κύριε Μιχάλη. Βεβαίως, ακράμαντα και πρέπει να πιστεύουμε όλοι γενικώ. Λοιπόν, όλοι γενικώ, όποιος θέλει, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός κανέναν δεν διώχνει, το είπανε. Όσοι θέλει ο πίσω μ' ακολουθεί. Όσοι θέλει. Όποιος δεν θέλει δεν τον βάλουμε κανένα με τη βία. Κανένα δεν βάζουμε με τη βία. Χριστιανισμός σε βία λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα. Ο Άρα Χριστός... να φανταστώ ότι και τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε τώρα, νομίζω προσευχηθήκατε όλα να πάνε καλά. Βεβαίως αυτό καθεαυτό και προσεύχεται και η Εκκλησία μας, όλοι γενικώς πρέπει να προσεύχουμε όχι μόνο αυτό καθεαυτό, αλλά όπως κάναμε και στα παλιά χρόνια τις λιτανίες, αν έχετε ακούσει και λεπτέ τις λιτανίες που κάναμε παλιά, στις κρίσεις, από τις κέρκες, ανομβρίες, όπως είχαμε το 34, το 35 και το 36, από έπεσε πολύ πείνα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έκαναμε λιτανίες και παρακαλούσαμε δάκρυα τα μάτια των Θεών να βρέξει και έβρεξε. Μόλις τελειώναμε, έβρεξε. Μου επιτρέπετε αν έχω να σας κάνω μια ιστορία, μια γυναικούλα. Καθίστε όμως να μην κουράζεστε. Να μην όχι, δεν με πειράζει από το πράγμα, μου αρέσει η ορθοστασία. Έκανα μια φορά μια λιτανία το 1936. Μόλις ακριβώς τελείωσε αυτό η λιτανία, ανοίξανε οι καταράκτες του ουρανού. Μα τις μακαρτίσαν γυναίκες αυτές που λέει στο σπίτι, έβαλε νερό. Έβαλε νερό, νερό. Διαμαρτυρότανε. Διαμαρτυρότανε. Το γέροντα ήταν μας είκαμε. Για όνομα του Θεού, είπε οι καταράκτες του νερού να ανοίξουνε. Ήταν για λόγο που είχε στο σπίτι νερό. Εγώ θα πάω τώρα και ας το χορέψω. Τι θα πει αυτό το πράγμα να δει. Θα το πω, θα το κάνω παράπονο. Και πηγαίνει. Γέροντα. Λοιπόν, μα ρε καλώς την είναι. Μην τα άνθρωπε τα πράγματα του τα δω, πλέον τα φόρνα να πτώ να λες να ανοίξουν οι καταράκτες του ρεύλου. Ήταν γερό από το σπίτι του ρόδα. Μη στελοχωράσαι, πρέπει εγώ το πω και να σταματήσει. Και κάνεις, να το, σταμάτησε. Μπορεί να είσαι καλά και ο Θεός να σου δει τη γεια σου. Πιάνουν τόπο οι προσευχές. Βεβαίως. Αλλά ακούστε να δείτε που λέτε, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλείο του λαού μας, αυτή η γυναίκα, από τον καλοξετάσουμε, κύριε Λευτέρη, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είχε πολύ υψηλά ιδεώδη και πολύ πίστη. Επίστευε στις ευχές της Εκκλησίας μας. Και σου λέει να πάω στον παπά και να του πω να του πει να σταματήσει. Διότι αυτό είναι αρμόδιο να μιλήσει με τον Θεό, όπως όλοι μας δηλαδή. Έτσι σκεφτόταν που λέτε αυτή η γυναίκα. Μάλιστα. Έτσι είναι. Πώς περάσατε την καραντίνα, κύριε Μιχάλη. Την καραντίνα μια χαρά τσίνα καμπρεσίνη, σαν το σπίτι ήμουν και ακόμη και δεν βγαίνω να ξέρω. Έκανα πια ένα καλό που δεν ενεμαζόμουν, αλλά είμαι στο σπίτι τώρα και διαβάζω. Μείνατε στο σπίτι με τη γυναίκα, και περνάει η ώρα και βλέπω το κανάλι σας εδώ πέρα. Από πάρα πολλές στον κύριο Λευτέρη, από τον εγνώρισα. Φοβήθηκε πολλοί κόσμος έτσι και ηλικιωμένοι και στο χωριό φοβήθηκαν. Αυτό το διάστημα να δείτε ένα πράγμα. Πάντοτε που λέτε αυτές και αυτές οι κρίσεις, λοιπόν παρουσιάζουν και κάποιο προβληματάκι. Γιατί έχετε ζήσει και πολλά εσείς και ναι, σας έχουν μεταφέρει κιόλας. Θα σας το πω στην ψυχολογία του. Οι γονείς σας. Ναι. Αλλά όχι όμως πανικός. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε ένα λαό να πανικοβληθεί, να πάθει φοβίες δηλαδή. Η φοβία δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ο φόβος είναι απόλυτα φυσικός.
ο φυσικός φόβος. Πώς, όπως ευρισκόμαστε μέσα τώρα, τι είπε, α, πρέπει να προσέχω λιγάκι, πρέπει να προσέχω, να μην πέσω. Κατάλαβε, αυτός είναι ο φυσικός φόβος. Αλλά όταν πάω πάλι, Παναγία μου, τι είδω, εδώ πάθω τον, εδώ πάθω το Θεό. Είναι λεγόμενες φοβίες ότι υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Άρα θα πρέπει να διώξουμε το φόβο από το μέσα φόβο μας. Το φόβο πρέπει να τον, αυτό, τις φοβίες πρέπει να διώξουμε από πάνω μας και, λοιπόν, και να έχουμε το απόλυτα φυσιολογικό. Και ένα πράγμα πάλι πρέπει να προσέξουμε. Με αυτό το πρόβλημα το οποίο με αυτό το διάβολο, τον κορονό, όπως τον λένε, το COVID-19, κορονοϊό, COVID-19 και τα λοιπά, ότι είναι ένας δαίμονας ο οποίος ήρθε να ταλαιπωρήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε όμως. Ακούστε, ναι, βεβαίως. Τι πρέπει να κάνουμε. Για πανδημία, κύριε Μιχάλη. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρόβλημα έχει παρουσιαστεί. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο να μην έχει τη λύση του. Τη λύση του. Έχετε βεβαίως. Δίκιο. Βεβαίως. Και πρέπει να προσέξουμε πού. Στους επιστήμονες μας. Στις υπηρεσίες μας, στις υγείες, τα λοιπά. Στην εκκλησία μας, στους πάντες. Διότι οι πάντες έχουν επιστρατευθεί. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα, η οποία ταλαιπωρεί και τρομάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για εσάς τώρα όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό, ή έχετε περάσει και πολύ πιο δύσκολα? Ακούστε να δείτε, αυτό καθε αυτό είναι κάτι το πρωτόγνωρο, διότι περάσαμε και εμείς πάρα πολύ δύσκολα και τα λοιπά, τα οποία τόσο φόβο και τόσο πρόβλημα δεν υπήρχε. Καταλάβετε, ναι. Δεν υπήρχε. Αλλά ήταν κάπως διαφορετικά. Να σας πω, παράδειγμα. Παράδειγμα, οι γρήπες, η γρήπη, η ασιατική γρήπη, μία φορά. Η ισπανική το 2018. Το οποίο σκότωσε 20 εκατομμύρια ανθρώπους. 50 εκατομμύρια. Ναι. Άλλοι γράφουν 20 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, 20 εκατομμύρια νεκρούς από τον πόλεμο, 20 εκατομμύρια νεκρούς που λες από την ασιατική γρήπη. Στο χωριό το δικό μου πεθάνε 4 κοπέλες. Από ένα σπίτι 2 κοπέλες, οι οποίες δεν ήταν 25 χρονών. 2, 3 και μια γυναίκα η οποία πέθανε ασαράντιστη και άφησε ένα αγοράκι και το έτσι να θάψει ορφανό. Καταλάβετε. Αλλά τι ήταν, ο κόσμος αυτός καθεαυτός τότε που ήταν και ο πόλεμος σταμάτησε με πίστη τον Θεό. Προσευχή έκαναν, οι εκκλησίες μας γεμάτες ήταν και προσευχόταν. Τα μοναστήρια μας, τα ξοκλήσια μας και τέτοια μυρίζαν λιβάνι. Εμπειρίζαν την πάνη, τα σπίτια μας γενικώς, όπως είπαν τα πράθυρά μας κάθε Σαββάτο, οι γυναίκες μας, λοιπόν, εφημιάζανε και παρακαλούσαν το Θεό πλέον να σώσει και τα παιδιά τα δικά μας τα οποία ήταν στο μέτωπο, αλλά και να μας απαλλάξει από την φοβερή μάστιγα της γρήπης. Μπράβο. Έτσι ακριβώς ήταν. Είστε ανοιχτό βιβλίο, πάντα ό,τι μας λέτε το έχουμε οδηγό. Κάθε κουβέντα σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχάλη, κάθε κουβέντα σας είναι ένα μάθημα ζωής. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας κάθε φορά που έρχεστε εδώ και κάθε φορά μας λέτε μία συμβουλή και προσπαθούμε όλοι να την τηρήσουμε. Γιατί, για να έχετε περάσει τόσα πολλά, έχετε έρθει σε ηλικία 93 ετών, ζωή να έχετε, εδώ θα πάτε περίφημα. Εξαιρετικά. Είστε φοιτητής, να υπενθυμίσω στον κόσμο, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Χερσονήσου. Περπατάτε καθημερινά, ναι. Χιλιόμετρα. 4,5 με 5 χιλιόμετρα κάπου κάθε σήμερα, κάμα 5 χιλιόμετρα. Σας κάνει η γυναίκα σας από το σπίτι. Εμείς σας τηλεφωνούσαμε προχθές, δεν σας βρίσκαμε. Ναι, περπατούσατε. Ναι, πάω εγώ. Κάθε μέρα. Μπράβο σας. Κάθε μέρα. Ακούστε σας καλά ιστορικό τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λοιπόν, προχθές ήθελα να πω, ποιο μου λέει γιατί να βρέξει θέλει. Τώρα, τελευταία. Λοιπόν, εγώ δεν άκουσα. Ας βρέξει. Πραγματικώς με τσακώνει. Μια βροχή, κύριε Λευτέρη, μα είναι βροχή. Τώρα θα δείτε το μεγαλείο του λαού μας. Τρόπος ακουστός. Μεγάλη κίνηση. Εγώ, μουσχεμα, δεν είχα μία κλωστή απάνω. Σαν έτσι είναι ο καιρός, τώρα κατηγίδα. Πιστέψτε μου να δείτε, πιστέψτε κύριε Λευτέρη, πάνω από 10 άτομα σταματήσαν άγνωστοι και μου λένε «Έλα να σε πάμε στο σπίτι, έλα να σε πάμε στο σπίτι». Εγώ το αρνούνε. Όχι. Με νίκησε μία γυναίκα. Με νίκησε. Επίμενε ναι, με έβαλε στο αυτοκίνητο. Σας βλέπει και η γυναίκα σας τώρα, να ξέρετε. Και με έβαλε στο αυτοκίνητο που λέτε και με πιέσε στο σπίτι. Ούτε καλά το ευχαριστώ. Σκεφτείτε να δείτε ο λαός του δικού μας κύριε Λευτέρη, το μεγαλείο του. Δεν είναι αδιάφορος. Ενδιαφέρεται για τον συνανθρωπό του. Και αυτό πάντοτε το αποδεικνύει αυτό στις κρίσεις. Και θα δείτε πόσο ο λαός ο δικό μας θα πειθαρχήσει και θα τη βγάλουμε την αυτή του εδώ.
τη κρίση θα την βγάλουμε. Αρκεί να μην ακούμε τι λένε από όξο καμιά φορά. Έλα μωρέ τώρα και δεν πειράζει. Λάθος. Πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες μας, μας λένε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κάνετε, κρατήστε τις αποστάσεις. Λοιπόν, μην πηγαίνετε στους συνοδευτισμούς να προσέχετε ο ένας με τον άλλο, γιατί είναι ένας πόλεμος. Όταν οι στρατιώτες δεν ακούν τον στρατηγό, θα χάσουν τη μάχη. Και φταίει κανείς μετά ύστερα. Προσοχή, 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 είπε αυτός ο συμπολίτης μου. Προσοχή, φίλοι μου, ότι μας λένε οι επιστήμονες θα το κάνουμε, διότι ο Θεός σας δώσει την επιστήμη. Η επιστήμη μάλιστα δεν είναι αυτή καθεαυτή από άνθρωπο εκθεούδοσμένη, όπως είναι όπως ο στόχος από τη σοφία στον άνθρωπο. Καταλάβετε, και πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε. Και να είμαστε πειθαρχημένοι. Διότι αν δεν ακούμε θα το μετανιώσουμε. Διότι αν δεν ακούσω σήμερα, όταν δεν ακούσω σήμερα θα πεθάνω αύριο. Ο λόγος το λέει, δηλαδή δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Καταλάβετε. Λοιπόν, μάλιστα, έτσι που λέτε, να μην τα παραβαλούμε αυτά τα πράγματα. Και να μην τα παρατάμε. Να μην τα παρατάμε. Να τα προσέχουμε, να ακούμε, ακούμε, ακούτε, να ακούμε. Διότι άμα δεν ακούμε που λες θα χαθούμε. Δεν είναι, δεν λέω πως είναι αυτό φοβίες τα λοιπά που προβλήσω. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Έλα μωρέ τώρα, λοιπόν, μήνε, έλα μωρέ τώρα και δεν εχάλασε ο κόσμος. Όχι, εχάλασε ο κόσμος. Ανήμωνο και τρισανήμωνο στρατηγό που έχει παρατάξει τα στρατεύματά του, που λε που είναι απέναντι ο εχθρός και να λέει στρατιώτες, έλα μωρέ τώρα δεν προφυλάσσομαι. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι τυχερό κάτι από το λάθη, πρέπει να προσέχουμε, κύριε Λευτέρη. Να προσέχουμε μικροί και μεγάλοι, όλοι μαζί στον αγώνα. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί στον αγώνα. Θα τα καταφέρουμε. Να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Δεν μπορεί, θα τον ενισχύσουμε τον κορονοϊό. Τον πώ το διάολο, τον Ελένε, θα τον ενισχύσουμε. Τον κορονοϊό. Ναι, και θα ακούμε όλοι μαζί μετά σαν Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Λευτέρη. Θα τα ξαναπούμε το συντομότερο δυνατό. Αλλά θα μου επιτρέπετε να ξαναπώ πάλι κάτι. Παρακαλώ. Ναι. Αυτός μωρέ ο χαιρετής μας Έλληνες Ελληνίδες, να μωρέ χριστιανοί βαπτισμένοι ορθόδοξοι. Ξέρετε μωρέ τι θα πει Έλληνας, από εμά το λένε. Έλληνας βρε παιδιά θα πει Θεός φως, Θεοφώτης την είναι η δάσκαλη της ανθρωπότητας, είναι και πρέπει να ζήσουμε και θα ζήσουμε. Διότι καλά. Πω, ο ίδιος ο δημιουργός που τους έστειλε και από το και μα διαμορφώσαν ολόκληρη την κουμένη, θα μας βοηθήσει μωρέ έτσι να το θελήσουμε παιδιά. Έτσι μπορεί να χαιρετούμε. Σας ευχαριστώ. Να μου ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην άνθρωπέ μου. Ελπίζω όλοι, δεν ξέρω εδώ είναι η καμερά μου, ελπίζω όλοι να πήρατε τα μηνύματα τα οποία μας χάρισε απλόχερα ο κύριος Μιχάλης και να τον ευχαριστήσω για πολλωστή φορά μέσα από την καρδιά μου.